Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το Brexit φαίνεται πως προχωράει, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μεγάλη Βρετανία συμφώνησαν σήμερα το πρωί για την πρώτη φάση υλοποίησης της εξόδου. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα, πραγματικά φαίνεται ότι προχωράει η διαδικασία της εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το πρωί είχαμε λευκό καπνό, όπως ανακοινώθηκε και επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει η διαδικασία ή ότι έχει ολοκληρωθεί. Σε καμία περίπτωση είναι μια πολύμηνη διαδικασία. Όπως αναφέρουν οι εκτιμήσεις, τουλάχιστον Οκτώβριο θα έχουμε την ουσιαστικά την επόμενη φάση, το οριστικό διαζύγιο, το οποίο σημαίνει σχεδόν έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας για να υλοποιηθούν μια σειρά από πράγματα που πρέπει να γίνουν. Όμως τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Και αυτό έχει σημασία, καθώς τις προηγούμενες μέρες φαινόταν ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν φτάσει σε ένα τέλμα, τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Όμως, όπως αναφέρεται και από την ανακοίνωση, οι δύο πλευρές σημείωσαν ικανοποιητική πρόοδο. Τώρα αυτό είναι κάτι που από ό,τι φαίνεται θα είναι μια αρκετά επίπονη διαδικασία για την Βρετανία. Οι αναλυτές λένε ότι δεν το περίμενε η Βρετανία το τόσο ότι θα έχει τόσα μεγάλες συνέπειες από το Brexit. Όμως από τη στιγμή που έχει μπει στο χορό θα χορέψει, από τη στιγμή που είχαμε αυτό το δημοψήφισμα είναι διατεθειμένοι και οι Ευρωπαίοι να το ξεκαθαρίσουν. Η Βρετανία συνεχίζει να επιθυμεί μια ειδική σχέση, μια ιδιαίτερη σχέση όταν αφορά και στα θέματα και του εμπορίου και μια σειρά από άλλα θέματα όπως είναι και τα εργασιακά κλπ. Μένει να δούμε αυτό πώς θα το δεχτούν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν δηλώσει ότι το Brexit είναι Brexit και δεν μπορεί να είναι ολίγον Brexit, όπου σημαίνει ότι θα έχουμε σε κάποια πράγματα, θα δούμε τους δεσμούς ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαταράσσονται και αυτό μάλλον θα είναι προς το... Δεν θέλω να πω προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σίγουρα θα είναι μια δυσμενής κατάσταση για την Μεγάλη Βρετανία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας ώστε να διευθετηθούν οι επιμέρους λεπτομέρειες. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα και στα οικονομικά και στο κομμάτι των διμερών σχέσεων όσον αφορά το εμπόριο και σε κάποια νομικά θέματα. Ήδη όμως βλέπουμε ότι μια σειρά από επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει και φεύγουν από την Μεγάλη Βρετανία και όσο προχωράει αυτή η διαδικασία, όσο κινούμαστε μέσα στους επόμενες μήνες, θα δούμε το κύμα φυγής να γιγαντώνεται. Και βέβαια να δούμε τι σημαίνει και αυτό για μια σειρά από κατηγορίες όπως είναι οι εκατομμύρια Ευρωπαίοι πλέον εργαζόμενοι που δουλεύουν στο Λονδίνο και ευρύτερα στη Μεγάλη Βρετανία. Τι θα συμβεί για τους φοιτητές και αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας και μια σειρά από άλλες κατηγορίες.